Τι συμβαίνει? Τι κάνεις εκεί πέρα? Καλέ. Περιμένω να με φωνάξεις, γιατί πρέπει να Εγώ δείξω... Εγώ πρέπει να σε φωνάξω. Πρέπει να δείξω τον ντύσιμό μου, δηλαδή, Γιάννη, σε παρακαλώ. Γιάννη. Δηλαδή, Γιάννη, εντάξει τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Ό,τι και να πω, είναι λίγο. Είναι λίγο. Τη βγάζεις αυτή φεύγοντας, γιατί εγώ θα τη φορέσω, ξέρεις, μπλουζοφόρο. Καταπληκτική. Ε? Καταπληκτική. Ε? Αλλά για να τη βγάλω θα πρέπει να... Λέγεται θες. Ναι, ναι, ναι. Και να πέσει στο τραπέζι προτάσεις. Ναι. Και μετά θα το αποφασίσω. Hello, ladies and gentlemen. Καταρχήν Βίκη να μου, πούμε, χρόνια πολλά. Με χρόνια υγεία, πολλά, Χριστός Ανέστη. Υγεία, ευτυχία, με ένα καλοκαίρι καταπληκτικό, με ένα καλοκαίρι έξω καρδιά, με ένα καλοκαίρι ελληνικό. Όπως μόνο οι Έλληνες μπορούν, με ένα καλοκαίρι με θάλασσα, πραγματικά, μπανάκια, ξενιασιά, ξεκούραση, ό,τι δεν γευτήκαμε πέρσι, να το γευτούμε φέτος. Εύχομαι, αμήν δηλαδή. Και ελεύθερο να κάνω και εγώ. Και ελεύθερο. Ελεύθερο, ελεύθερο όσο λοιπόν. Ποτέ. Ότι θα είμαστε πιο ελεύθεροι είναι σίγουρο. Το αν θα είμαστε τελείως ελεύθεροι, ακόμα επιφυλάσσομαι να μην το πω. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω πολύ ωραία θέματα και σήμερα. Ξεκίνησα πολύ καλοκαιρινό με ωραία Βίκη. Και εσύ που φορούσε το άσπρο, γι' αυτό και εγώ πήγα και άλλαξα. Ναι. Είμαστε τα γιατί είχα ετοιμάσει άλλα ρούχα. Τα οποία όμως δεν τα πάνε χαμένα, θα τα βάλω σε λίγο που θα υποδεχτώ την Αγγελική την Κούκουρα. Θα αλλάξω για, με την Αγγελική. Ναι, άλλο, άλλο. Όχι, άλλη θεματολογία, άλλη... Παιδί μου, έχω πολλά ρούχα. Ναι, όχι, πρέπει να αλλάζεις και με τους καλεσμένους που έχεις ανάλογα και με τα παιδιά εδώ που έχουμε τα μόνιμα να αλλάζεις ανάλογα με την προσωπικότητα. Ανάλογα δηλαδή, ναι, εντάξει. Εμείς εδώ τώρα τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Χρωματίζουμε κατασκευές. Κάνουμε τέχνη. Αυτό όμως το έχεις φέρει έτοιμο. Το έχω φέρει έτοιμο και αυτό είχαμε φτιάξει συγγνώμη. Την προηγούμενη φορά το σιρτάρι μας. Μπράβο, πήγα να σου πω αυτό σιρτάρι το δεν κάτω είναι. Σιρτά... Ναι, αυτό είναι ένα παλιό σιρτάρι. Απλά το έχω περάσει εγώ με λίγο όλυμπο στο σπίτι και δεν μου άρεσε. Και λέω, θα το πάω στην εκπομπή. Εσύ έφτιαξε τα πόδια. Ο Στράτος τα έφτιαξε τα πόδια. Όχι, ενώ το σιρτάρι πήγαινε αλλού. Το εσύ σιρτάρι το έκανες... ήταν ένα σιρτάρι τώρα... από ένα παλιό κομωδίνο. Μπράβο. Ωραία. Απλά αυτά τα έβγαλε από αλλού. Και το έκανε τραπεζάκι. Και το ή βοηθητικό, έκανα βοηθητικό για να μπει μέσα το. Εγώ το έχω για το σπίτι. Να μπει μέσα το τηλέφωνο, το router για να το βάλω κάτω χαμηλά από το καλοριφέρ. Αλλά θέλω να είναι και λίγο elegant. Θέλεις και λίγο την έχω elegant. Έχω και εγώ τους σκοπούς μου. Κάνω και εγώ που και που για μένα. Ναι, εννοείται. Καμιά το φορά. Μόνο που προλαβαίνω εδώ στο στούντιο να κάνω εκτός για μένα. Εκτός και να τα δουν και πρέπει έχουμε να τα δώσουν. Κινήσει καλά. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε εστία, λοιπόν. Εστία, εγώ λατρεύω εστία. Και Δήμητρα, θυμάσαι που είχαμε φτιάξει πριν το Πάσχα το καλαθάκι το οποίο έγινε. Με το Ινεστία. Έγινε must και είναι ο απόλυτος συνδυασμός, παιδιά. Είναι τόσο ήρεμος, τόσο. Ναι, ευχαριστώ που με συμπληρώνεις. Λοιπόν, θέλω τώρα εσύ. Ναι. Τι να κάνω, να αρχίσω να κάνω κι εγώ κάτι. Ναι, ναι, θα ναι. Βάψουμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Θα βάψουμε θα τελειώσεις καλό 15 όχι, Αύγουστο. Όχι, όχι, πάρε εσύ από το χρώμα κανονικά. Εντάξει. Εγώ βάφω κανονικά. Βάψεις εσύ κανονικά. Πρόσεχε, μην μου πεταχτεί την μπλούζα την καινούρια. Μαν και τι θα πάθω, τι θα πάθω αν πεταχτεί στην μπλούζα την καινούρια. Και βάφουμε με τα υπέροχα χρώματα, τις χρωματάρες μας εδώ, τα All Times Chalk Paints, που τα λατρεύουμε, τα έχετε αγαπήσει κι εσείς πάρα πολύ. Το βλέπω εγώ και από το Facebook και από τη σελίδα και από το Insta όταν ανεβάζω. Έχουν αγαπήσει γιατί κάνει γρήγορα η δουλειά, με φοβερό αποτέλεσμα. Γι' αυτό τα έχουν αγαπήσει. Και έχει ο κόσμος ξυπνήσει. Βάλαμε πολύ νερό. Ναι, θα το ταμπονάρεις όταν βάζεις πολύ νερό. Θα το ταμπονάρεις. Και... Μη φοβάσαι. Don't worry. Εγώ θα έρθω και από εδώ που έχει τις ατέλειες. Και το μέταλλο θα βάψεις υπόψη. Όλα έτσι. Τα βάφω ήδη. Μπράβο. Θέλει λίγο σφίξιμο, θα πω στο Στράτο. Γιατί θέλει. Το καημένο πέρα δόθε. Με τις μετακομίσεις. Όχι με τις μετακομίσεις. Ενώ το έφερα εδώ. Ναι, δάλαβα. Με τα άλλα πράγματα. Σε καταλαβαίνω. Θέλει βίδωμα. Εσύ οι τηλεθεατές δεν με καταλαβαίνουν κάποιες φορές. Μην ξέρεις ότι είμαι του τρελού. Άμα σε καταλαβαίνω, εγώ θα του δίνω τις απαραίτητες. Δίνε εσύ την κατεύθυνση, γιατί και εγώ ξέρεις. Θέλω τη βοήθειά μου. Δεν... Μπράβο, καλλιτέχνη. Είδες τι γλυκό χρώμα είναι αυτό, η εστία. Και ο μπουφές μου είναι εστία. Οπότε θα ταιριάζει. Καταλαβες. Ναι. Αγαπώ. Και αγαπάς. Συνδυάζεται, παιδιά, με όλα. Έχετε έντονα χρώματα. Έχετε πιο παλ χρώματα.
Είναι ένα χρώμα που συνδυάζεται με τα πάντα. Με τα... Και πάει πάρα πολύ στο ξύλο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μα πάρω λίγο σε χρώμα. Σε όλα πάει. Ναι, σε όλα πάει. Καλλιτέχνη θα πει. Να το γυρίσουμε. Για να σε βολεύει, θέλεις να το γυρίσουμε. Ναι, θέλω, γιατί τώρα δεν βολεύομαι. Δεν βολεύεσαι, το ξέρω. Έλα το γυρίσουμε λιγάκι, βοήθησέ με. Εκεί, μη σε βάψω. Και μετά φωνάζεις. Λοιπόν, οπα. Δεν πατάει καλά από τη μία πλευρά. Γιατί πατάει από την άλλη. Λοιπόν, δεν πατάει συγγνώμη, εκεί. Λίγο εδώ, για... Δεν πατάει εδώ. Εκεί. Να, το βάψω. Δεν πειράζει, είπαμε. Επιτρέπονται τα λάθη, είναι τα χρώματα είναι... που επιτρέπουν τα λάθη, αγαπημένε μου. Μη σε απασχολεί, θα διορθωθεί μετά με λίγο νεράκι. Από τη στιγμή που δεν έχει πέσει βερνίκι. Α, βέβαια, είναι σημαντικό. Καταλαβες, οπότε μη φοβάσαι. Αυτό είναι που λέμε για τα child paint. Επιτρέπονται τα λάθη. Και ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει πώς θα το χειριστεί το προϊόν, με το που θα πιάσει το πινέλο και το χρώμα και το αντικείμενο που θέλει να βάψει, θα του μιλήσει. Καταλαβες. Βεβαίως. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο. Απ' τη μέσα πλευρά τα έκανες. Ας κάνουμε το γύρω-γύρω και εγώ θα το τελειώσω, γιατί θέλω να τους δείξω... Την πώς, τεχνική. Πώς θα το στολίσω τώρα αυτό το πραγματάκι, το οποίο είναι απλά ένα ορθογώνιο σιρταράκι. Έχουμε βάλει βέβαια τα οβάλτα ποδαράκια που κάνουν το... Να με σιωπή! Ναι. Αυτός όταν καλλιτεχνεί το κάνει αυτό, έτσι κάνει. Και στο σπίτι όταν πάω και μαγειρεύει, αυτό κάνει. Ναι. Τραγουδάει όλη την ώρα. Πες, γιατί τέτοιος αναστεναγμός, παιδί μου. Πολύ ωραίο. Βάψαμε τα πλαϊνά και όλα. Ναι. Ωραία. Νομίζω. Κράτα τώρα λίγο. Το ποδαράκι δεν έχει γίνει από μέσα. Να γίνει, γιατί αυτό θα φαίνεται άσχημο. Το πίσω δεν μας ενδιαφέρει. Ορίστε. Τι εννοείς. Εδώ. Ναι. Εδώ, το παιδί. Πίσω. Όλο το ποδαράκι αυτό να δεν θα γίνει. Είναι εκεί το πίσω και το μπρος, όλο το ποδαράκι. Τα ποδαράκια. Πώς παίζει έτσι, παιδί μου, σαν τη Σαπφό είναι. Ναι, ρε παιδί μου, ιδέες. Θέλει να το σφίξει. Οι βίδες θέλουν να σφίξει, μου δεν είναι τίποτα αυτό. Λοιπόν. Περνάμε όλη την επιφάνειά μας. Ωραία, την περνάμε δύο χέρια. Όχι ένα χέρι, δύο χέρια. Το συγκεκριμένο. Είναι παλιό, είναι τριμμένο ήδη. Εγώ προσπάθησα να το φωτίσω, να βάλω όλυμπο. Έτσι το σκέφτηκα, να το πασαλείψω λίγο με όλυμπο και μετά να το. Να το περάσω με εστία για να γίνει ακόμα πιο φωτεινό, γιατί το ξύλο του ήταν πάρα μα πάρα πολύ σκούρο και δεν... Και παλιό. Δεν μου άρεσε. Γενικά εμένα τα σκούρα. Σε κάποιους αρέσουν, το δέχομαι. Περιορέξεως, okay, μαζί σας. Εγώ προτιμώ τα πιο παλ χρώματα, κάτι να σε ηρεμεί, να μπορείς να το συνδυάσεις με πάρα πολλά πράγματα, στυλ και είδος. Λοιπόν... Είδες ότι παίζω και με την κάμερα, δει, κοίτα. Αλέξανδρε, είσαι επαγγελματίας, αγάπη μου, εσύ. Τι λέτε, καλέ, αποκλείεται αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε, καλά λέει. Και εγώ συμφωνώ. Κάτι έχετε μπερδευτεί. Κάτι μπερδευτήκατε. Α, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Είδες, και εσύ δίνεσαι μόνος σου ότι έχουμε κοινό εδώ. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, και πες ότι το περάσαμε όλο... Το στεγνώνουμε. Ωραία. Εσείς στο σπίτι το αφήνετε μόνο του να στεγνώσει, δεν μας πειράζει. Έχετε χρόνο, εμείς εδώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, όπως καταλαβαίνετε. Το βάφουμε και μέσα, δεν το βάφουμε τώρα για τηλεοπτικούς λόγους. Έχουμε μπερδευτεί εδώ. Κάνε και τον πιστόλι σου εσύ. Και τώρα εγώ τι κάνω. Μπράβο που στεγνώ. Στο τέρμα, όχι. Στο για τέρμα. Γρήγορα. Εκεί, πάμε. Λοιπόν, το αφήνουμε ως έχει. Πριν το δεύτερο χέρι, τι θα κάνω εγώ τώρα. Ο Αλέξανδρος στεγνώνει. Εγώ θέλω να το δείτε αυτό. Θα το κάνω εδώ. Έχει στεγνώσει εδώ. Εδώ έχει στεγνώσει. Με το δάχτυλο. Ακολουθώ τις γωνίες. Με το δάχτυλο. Το βλέπετε. Για να δούνε τι έχω σκεφτεί να κάνω. Αυτό θα το κάνω σε όλα. Τι εννοείς? Σε όλες τις γωνίες, σε όλες τα τελειώματά του. Να μιλάς με σιωπή. Απλά κάνω το ένα μέρος τώρα για να το δούνε.
κάνω και μια τούμπα. Θα με ρίξει. Έλα, έλα, έλα. Σήκω. Καταπληκτικό. Με φτιαξή, τρελή. Την τρελή. Παιδιά, να την πάρετε λίγο στο μακιγιάζ και να έρθει και να σας. Με έχει μπουρδουκλώσει με το καλώδιο, εδώ δει. Να το κάνω και μπροστά για να το δούνε. Τι εννοώ. Καπακί. Είσαι φοβερός, είσαι φοβερός. Είδες ότι μπορώ να βάφω και έπιπλα, μαλί, να στεγνώνω έπιπλα και να στεγνώνω και μαλλί. Και μπορώ και να τραβάω μαλλί για να ανεβαίνουμε. Τράβα μαλλί, Βαγγέλη. Αυτό δεν ήτανε, Βαγγέλη. Ναι, τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Η Βαγγέλη Πόρτα, το ίδιο ήτανε. Ναι, το τράβα μαλλί. Ο Χρόνης. Ναι. Κοίταξε τώρα εδώ πόσο γλυκ είναι, κοίτα, κοίτα. Απίστευτο και πόσο παλιό. Και... είναι λίγο σαν μπισίκ. Ναι. Είναι αυτό το cottage που λέμε, το χωριάτικο το τύρι που μ' αρέσει. Και το τύρι που δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το τύρι καθόλου. No. Προτιμώ το χωριάτικο στα υπόλοιπα, καταλαβες. Καθότι είμαι και βλάχα και περήφανη. Λίγο την έχεις τη βλαχιά. Τι θέλεις να σου φτιάξω. Ας το φτιάξω τη σφύρα μου βλάχικα. Λοιπόν. Λοιπόν. Δεν είπες ότι είσαι βλάχα. Έχω καταλάβει. Εγώ δεν πρέπει να συμφωνήσω με την παρουσιάστριά μου, λίγο την έχει την πλακιά. Είμαι περήφανη βλάχα. Βέβαια. Για το παίξουμε Παριζιάνες. Από πού είσαι. Ο μπαμπάς μου δεν ζει. Είναι από Ορεινή το Λακαρνανία και η μαμά μου είναι από Αρκαδία. Ορεινή είμαι και στα δύο. Α, εντάξει. Άσχετα αν εγώ έχω τρέλα με τη θάλασσα. Πώς και ο πατέρας μου, βέβαια, και η μάνα μου. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν. Βλέπεις τώρα πώς του δίνει. Αρχίζει και δείχνει αυτό το τύπου το παλιό, το... Εγώ θα του περάσω δεύτερο χέρι, το βλέπετε εσύ με μπροστά σας, να το καταλάβετε. Θα του περάσω δεύτερο χέρι, το βλέπετε πώς έχει αρχίσει και... Πω! Και βάφτηκα. Και μετά θα ξύσω. Θα το φέρω τελειωμένο. Α, και θα βγάλει, κατάλαβες τι θα λέω. Θα βγάλει του ξύλου. Θα βγάλει και το καφέ της Δήμητρας. Ναι. Και τις φωτεινότητες αυτές που του δίνει το βάθος. Εγώ θα το φέρω τελειωμένο την άλλη φορά. Ναι. Να το δείτε, γιατί, εντάξει, κάθε φορά που κάνω κάτι εδώ, δεν το προλαβαίνουμε όταν είναι μεγάλο επιπλάκι, να το τελειώσουμε. Εσείς όμως πλέον ξέρετε τη διαδικασία. Ναι, όχι, αλλά κάνουμε όμως λίγο έτσι, να το δούμε λίγο να προχωράει. Ιδέες και λύσεις δίνουμε. Και δηλαδή, αυτό δεν έχει να και κάνει. Μπουφέ. Το στένσιλ είναι προαιρετικό, όποιος θέλει να κάνει ένα στένσιλάκι. Να βάλει στένσιλάκι μπροστά, πίσω, να βάλει πίσω, μπροστά, μέσα. Αυτό πάντως ως βοηθητικό, αν το κάνεις έτσι τύπου παλιό και να σου πω. Μα εμείς δώσαμε και με την τύπου ιδέα, ρε παιδί στο μου. Λευκό. Μα αυτό μπαίνει κάτω από το κρεβάτι, μπαίνει κάτω από το τραπέζι, βάλε τα αλάτια, πιπέρια, μπαχάρια. Στο μπαλκόνι που καθόμαστε, γλάστρες. Δίπλα. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι μικρά τέλεια ιδέα. Που δίνουν τώρα λίγο ανθάκι, λίγο τη άνοιξη. Μπράβο. Άρα δηλαδή, εμάς η πρότασή μας σήμερα ποια είναι στην ουσία. Ποια επειδή είναι. Αγαπάμε συρτάρια και πετάμε. Δεν πετάμε το παλιό συρτάρι. Δεν πετάμε. Γενικά την έχεις δει τελευταία με τα συρτάρια. Πάντα το είχαμε τα συρτάρια. Έχω κάνει σκοπή μαγαζιά με συρτάρια ολόκληρη σύνθεση. Ναι. Πριν έρθουν στη μόδα αυτά και μου λένε θα βάλει συρτάρια. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θα βάλω συρτάρια. Ναι. Οκ. Πάλι. Και όταν το είδε και με τον κρυφό φωτισμό, είχε πάθει ζημιά. Με πέθανες τώρα. Σε πέθανα. Με πέθανες τώρα. I dead you. Yeah. Oh. Καλά, ειδικά τώρα με αποτελείω. I dead you. Πεθαίνω με αυτό, πεθαίνω. Ναι, με αυτό με αποτελείωσε η ζουμπουλία μου. Να σου πω λίγο κάτι. Έλα μου. Πάντως, και με στενσιλάκι, ή ας πούμε π.χ. λουλουδάκι, λουλουδάκι. Έχουμε εδώ, δεν το είχα ανοίξει, το έφερα γι' αυτό το λόγο. Αυτό πουλάκια είναι πολύ ειδονάκια μου, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Mm-hmm. Και τα μποναριστά, είμαι σφουγγαράκι, είμαι πινελάκι, βάφουμε το χρώμα της αρεσκίας μας. Πολύ ωραίο το είναι. Το στενσιλάκι. Πολύ ωραίο. Και γιατί με κοιτάς στενσιλάκι. Έτσι. Μην κάνεις στενσιλάκι. Καλέ, μπορούμε να κάνουμε και με το μόνοι μας. Θέλεις να κάνεις πινελάκι ζωγραφικά. Αυτό. Κάνε πινελάκι ζωγραφικά. Λουλουδάκι, χρωματάκι, ό,τι θέλεις. Πινελάκι. Θέλεις να κάνεις και γεωμετρικά ακόμα σχήματα, κάνε. Πάντως, μ' αρέσει πολύ αυτή η ιδέα, αν και εγώ ξέρεις, δεν το έχω με... Είναι άλλο το στυλ μου, το έχεις καταλάβει τώρα τα τελευταία χρόνια. Όχι. Πες μου κι άλλα. Είναι πεθαίνω. Από αυτά που μπορεί για το η βεράντα μου. Πεθαίνω. Με λευκό και απόχωση της κυμολίας και λίγο να βγαίνει το ξύλο, το ξυσμένο, το παλιό. Να το έκανα για μία γωνία εκεί που με καθόμαστε. Κεριά. Μπράβο, και να βάζα κεριά. Τροκάλες. Τι να έβαζα.
Πέτρες, βότσαλα. Α, πέτρες. Μεγάλες. Βότσαλα, κεριά και να βάζα μέσα και αυτά τα αρωματικά που μπαίνουν κάτω το τραπέζι για τα κουνούπια και όλα αυτά που ξέρεις για να μην μας έρχονται μέσα στον κήπο και αυτά. Σιτρονέλα. Οπότε να το βάζα μέσα σε ένα ωραίο, σε μια γωνία και να το έκανα ατμόσφαιρα. Ε? Καταπληκτικό. Πέρα μου τα χλάδια λίγο. Και για να στο συνεχίσω, πανακρύβου είναι πάντα χλάδια. Δεν έχουμε ένα κερί, δεν έχουμε ένα κερί. Τα θέλω πλάγια αυτά, τα θέλω εδώ, ναι. Τα θέλω εδώ. Τώρα εγώ θα κλέψω, δεν γίνεται να μην κλέψω. Τι να ναι. Κλέψω, κάτι θα από κλέψω. Εδώ πήγαινε. Από εδώ πήγαινε, κλέψω. Για να δούμε που πάει. Εδώ. Μάλιστα. Home sweet home. Πείτε ότι είναι κερί αυτό. Εντάξει. Πείτε ότι είναι κερί. Το βλέπεις. Πολύ ωραία. Καλά, λέμε να μ' αρέσει. Ναι. Ή και ένα πιο ψηλό ακόμα, ναι. Το άλλο, το home sweet home. Ναι. Μη φοβάσαι. Το μπλε. Όχι καλέ, δεν με ενοχλούν εμένα αυτά. Στο καλέ. Σπίτι δεν μου λέει τίποτα. Κάνε, ράνε, πάρε, κάνω ό,τι θες μου λέει. Εδώ παθαίνει, είναι αυτό, δεν ξέρω. Όχι παιδί μου, δεν παθαίνω ξέρω. Τίποτα. Βάλε ό,τι θέλεις. Απλά θα κρύψει τώρα τα. Όχι, δεν θα κρύψει τίποτα. Αυτό θα πρέπει να έρθω υπό πίσω. Δηλαδή να ήταν έτσι. Όπως θέλεις. Και αυτό εδώ. Όπως το βλέπεις, αλλάζει όλο. Να το βλέπουν στην κάμερα. Να το. Ας πούμε, εκεί. 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 Το βλέπεις τι ωραίο. Ε? Καταπληκτικό. Για να μην σου πάρω τη γλάστρα τώρα και τη φέρω εδώ. Ναι, πια γλά. Λοιπόν, κάτι θα πάω στη θέση του. Να πάσα στη θέση του. Λοιπόν, η ιδέα είναι ανανεώστε, κάντε, δώστε άλλη χρησιμότητα στα συρταράκια σας, κατά αυτόν τον τρόπο, και θα μπορείτε να σας εξυπηρετήσουν και σε άλλα πραγματάκια. Είτε είναι για κουζίνα, είτε είναι για μπαλκόνι, είτε είναι... Για το μπάνιο να βάλετε τα χαρτιά υγείας και ένα ωραίο γλαστράκι, να είναι designato. Από το στόμα μου το πήρες. Πήγα να σου πω για το μπάνιο και να βάλεις τα χαρτιά υγείας. Γιατί δεν είναι πολύ ωραία να είναι πιο κλασάτο το μπάνιο σας. Δηλαδή κάτω από το... Τις πετσέτες για το... Κάτω, άκου τώρα. Αλλιώς βαμμένο και με το στυλ του μπάνιου μας. Παιδιά, κάτω το χρώμα από... το κάνω για το σπίτι μου. Ναι. Εσείς έχουμε πει, ο καθένας... Τι ταιριάζει στο δικό και έχουμε του πει, σπίτι. Καταλαβαίνετε, φέρνει εδώ για να μην τα κάνει σπίτι τη. Έχετε εδώ πέρα να τα κάνει εδώ στο στούντιο, να μου λερώνει το στούντιο και να μαζεύει καταλήξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά κάτω από τον μπάνιο, από τον νηπτήρα, βάζει αυτό και βάζει μέσα τα πραγματάκια σου, τα ξεβαυτικά σου, τα τέτοια γιατί σου που τα έχετε όλα αγαδιασμένε. Πόσα πράγματα μπορεί να βάλει. Δεν μπορεί να βάλει τον SSS σου, δεν μπορεί να βάλει μια ωραία μαξιλαρούνα και να βάζει το γατάκι σου. Α, το έφτασε και εκεί. Και βεβαίω με πιο κοντά ποδαράκια. Δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, και ένα πιο μεγάλο μαξιλάρι. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να είναι ένα καθιστικό του κούκι με μια ωραία μαξιλάρα μέσα πιο κοντά ποδαράκια στο σαλόνι σου. Ναι. Συγγνώμη. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, εκεί να βάλεις και μία που λέμε ότι μένει στο ράφι να κάθεται εκεί. Και... Στο ράφι θα τις φτιάξουμε άλλη κατασκευή. Άλλη. Είναι άλλη για τα ράφια. Δεν είναι... Εδώ, εγώ, λοιπόν, ό,τι θέλετε. Βέβαια, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Απ' όλα, δεν στερεύουμε ποτέ. Λοιπόν. Πάντως, η ιδέα είναι, αξιοποιήστε τα συρτάρια σας. Μην τα πετάτε. Όχι. Ειδικά τώρα που βγάζουν και ανοίγει ο καιρός και αλλάζουν το ντεκόρ, πετάνε πράγματα. Εγώ, ας πούμε, έχω βρει 5 συρτάρια, τα έχω φτιάξει, τα έχω κάνει τώρα. Δίπλα από τα σκουπίδια και δεν τρέπομαι που το λέω. Έχω πάει γιατί κυριούλα, έχω βγει από το αυτοκίνητο, χτενισμένη, βαμμένη και αυτό. Και γιατί έχω δεν έχει να κάνει. Έχω κατέβει με το τακούνι, με κοιτάει ο κόσμος. Έχεις πάρει το συρταράκι σου. Έχω πάρει το συρταράκι μου, κυρία, φορτώνω στο Περπαγκάζ, αφού ήτανε, δεν ήταν μες στα σκουπίδια. Και αυτό θα μου άρεσε και τα τύπου παλιά σιρτάρια ναι, που ναι. Έχουν τα σκαλίσματα. Απίστευτα κι αυτά. Από να από, ξέρεις, τα από μπροστά λες τώρα, ναι. Τα μπροστά. Να είναι έτσι. Τα ξυλόγλυπτα. Πω! Αυτά μπορείτε να τα βρείτε και σε craft shop και, να, και εδώ μπορείτε να βάλετε. Σαφώς, μπράβο, πολύ ωραία ιδέα είπες. Σε ευχαριστώ, άφησα 50 ευρώ. Μπορεί να μπει... ναι. Όχι, δεν θα το ανοίξω. Όχι, να μην το ανοίξεις. Λοιπόν, θα βάλουμε ξυλόγλυπτο εδώ, αν θέλουμε. Θα του δώσουμε ακόμα πιο χαρακτήρα. Ναι, πιο αρχοντικό, πιο κλασικό, πιο. Είπαμε, περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα να δεις, να μπω, να μπείτε στη σελίδα. Ναι. VM Art Handmade Creations. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι προλαβαίνω, ανεβάζω, δεν προλαβαίνω, αλλά ανεβάζω. Επίσης και τα καινούργια ανακυκλώσιμα κοσμήματα. Από την άλλη εβδομάδα όμως θα δείξουμε και κανένα κόσμο που καλοκαιριάζει. Θα δείξουμε, θες να σου κάνω το μοντέλο την εβδομάδα να μην κάνω κατασκευή και να δείχνω τα κοσμήματά μου. Ναι. Να μου φύγει και εμένα. Θέλεις, αλλά όμως λόξα, ρε, θα το μου, δεχτώ. Γιατί τότε δεν είχα μυαλό και είχα πέσει στην Αζάνς, τότε στο Κολωνάκι, ναι. Ήμουν 16 χρονών, που με είχαν ζητήσει, ο αείμνηστος, δεν ζει. Και είχα πάει στην Αζάνς που λες, ναι. Στην κυρία Δέλιου τότε. Ναι.
Και να κάνω τέτοιο. Να κάνει φωτογράφηση. Ναι, ωραία. Θεό και εγώ θα το δεχτώ να το κάνει το μοντέλο. Οπότε θα βγάλω εγώ το αποθυμένο μου τώρα εδώ. Ωραία, αλλά όμως θα το κάνει κανονικά. Θα μπαίνει, θα δείχνει, θα δειγματίζει, θα φεύγει, θα έχει με το άλλο μοντέλο. Μου, μοντέλο κοσμημάτων θα είμαι. Δεν θα είμαι μοντέλο. Μοντέλο κοσμημάτων. Ναι, θα μου κάνει αυτό, το έτσι, το έτσι. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει. Αποχαιρετώ τη Βίκυ Μπάδα. Όσο είμαστε σε break, καθαρίζει, μαζεύει το στούντιο να έρθει στα φυσιολογικά του. Ναι, ναι. Καθώς εγώ αλλάζω, γιατί τη άρεσε τη κούκουρα εκείνο. Να για το σίδερο, να τα πάρω να τα. Ναι, να τα πάρει να πλύνει. Και σου έφερε επίση και τι δύο κατσαρόλε να τι κάνει. Αλλάζω, γιατί η κούκουρα είδε το προηγούμενο ντύσιμο και μου είπε να βάλω αυτό για να ταιριάζουμε. Και μετά ξαναλάζω για το τέλο. Δηλαδή, τώρα χαρά στο κουράγιο μου. Τι να κάνω, δώστε μου λίγο break να αλλάξω. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Η MC Biocosmetics με τη Messinia Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής κάναβης για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα, αποκτάς και πάλι την νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com, γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα. Αχ, είδες και άλλαξα πλέον, αλλά γενικότερα δεν είναι καταπληκτικό. Πολύ ωραία αυτό. Μίλω με μέντα. Μπράβο, βρε Γιάννη, να είσαι καλά. Τη δροσιά του να έχεις και την πολύ πραγματικά. Τι γεύση καταπληκτική, τι συνδυασμός. Δεν είχα ξαναπιεί μίλω με μέντα. Έτσι είναι γεύση κεντρικής Ευρώπης αυτή. Να ξέρεις. Κεντρικής και ανατολικής. Ναι, επειδή συνήθως τη μέντα. Τι θέλουμε πιο πολύ τους χειμερινούς μήνες. Ναι, αλλά πολύ ελαφρά αρωματισμένο, ναι, με μέντα. Αυτό πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή ότι τώρα, γιατί μας το έφερε και παγωμένο και είναι και δροσιστικό. Είναι δροσιέρα, ούτε παγωμένο, ούτε ζεστό. Ναι, αυτό. Πρέπει. Αλλά σε παραπέμπει και σε ταξιδεύει λίγο πιο καλοκαίρι. Πάει πάρα και το πολύ Πάσχα. Ωραία. Κούκουρα, πάει και το Πάσχα, το έχεις καταλάβει αυτό. Πότε είχαμε εδώ. Μου έλεγες για τον Άι Βασίλη και για τα καλικαρατζαράκια. Πότε μου έλεγες πριν λίγες μέρες για το Πασχαλινό Αυγό και τα έθιμα. Πότε φτάσαμε τώρα να πίνουμε μήλο με μέντα και να κοιτάζεις εσύ στο μόνιτορ και να κάθομαι εγώ εδώ. Πότε φτάσαμε, δεν το καταλαβαίνω. Βγήκαν ωραία τα μαλλιά, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία είναι τα μαλλιά. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι άντε τώρα μπαίνουμε λίγο και στο καλοκαιρινό το mood. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να πάμε και κάνα ταξιδάκι καλοκαιρινό. Λίγο λίγο να ανοίξουν. Με ναύπλιο θα ξεκινήσουμε, άνδρο, Νάξο. Πάρω και θα κλείσουμε με μία Μικονουέλα για να γίνει χαμός. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλά, βέβαια θα πάμε και στα beach bar τα οποία και θα διαφημίσουμε και θα συνεργαστούμε στο Λαύριο τη φίλη μου τη Ιωάννα. Πολύ ωραία, αυτό θέλω να πω. Εννοείται ότι θα γίνει το πάρτι εκεί πέρα στη φίλη μου την Ιωάννα. Και δύο beach bar πολύ καλών φίλων στην Ανάβησο που θα πάμε εκεί. Εκεί που θα κάνουμε εμεί μπάνιο και κάποιοι θα πνίγονται. Αλλά πριν στο Λαύριο μου είπαν ότι έχει, λέει, μέσα κάτι φανταστικά, λέει, πιάτα εξωτικά. Τι, άστο, άστο, παιδί μου. Δεν στο λέω τίποτα. Ένα κοτόπουλο εξωτικό, πολύ ωραίο. Ναι, θα σε πάω, κοιτάζεσαι πάλι. Κοίτα, κοίτα. Όλο σκέρτσο και νάζι και πόζα. Είσαι γυναίκα πόζα τελικά. Λοιπόν, για πάμε να μεταξιδέψεις σήμερα σε κάτι πολύ όμορφο, γιατί σήμερα μου κάνεις και το μαλλί αυτό και το βάψιμο αυτό, το πολύ ωραίο, το ρομαντικό. Κάπως θα με πας σήμερα. Και πού πάει το μυαλό σου, για πες μου. Εμένα, σε παραμύθι.
σε παραμύθι. Λοιπόν, ωραία, η γοητεία των παραμυθιών δεν σταματάει ποτέ, Αλέξανδρε. Όσο χρονών και να είμαστε, ποτέ δεν σταματάει. Εμένα μου το λες. Και πολλές φορές, δηλαδή όχι πολλές φορές, σχεδόν όλες τις φορές, όταν διαβάζουμε ένα παραμύθι, είτε μικρή είμαστε είτε μεγάλη, παραλληλίζουμε τον εαυτό μας με τη ζωή του ήρωα. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια αλήθεια. Και βρίσκουμε τομές και πτυχές του εαυτού μας στον ήρωα. Και ακριβώς. Και βασιζόμενοι σε αυτές τις πτυχές. Και πάμε και για το αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Πάντα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι. Βέβαια, το παραμύθι σε σχέση με το ψέμα έχει την εξής διαφορά. Για πες το μου. Το ψέμα σε βοηθάει να υπεκφεύγεις τις δυσκολίες της ζωής. Mm-hmm. Ενώ το παραμύθι σε βοηθάει να τις αντιμετωπίζεις, Αλέξανδρε, με τον καλύτερο τρόπο. Το ψέμα, καταρχήν ο ψεύτης και ο κλέφτης, ειδικά ο κλέφτης, τον πρώτο χρόνο και έρωτε. Δεν αλλάζει, αφού τα ξέρεις. Που λένε. Από την άλλη, βέβαια, τι έπαθες, είχε γίνει τα πρώτα 10 χρόνια και ούτε 10, γιατί από τον δεύτερο τον πήγαμε χαμπάρι. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Οπότε λοιπόν είπαμε, και αν άμα δεις τι λέει ο Αϊνστάιν, ξέρεις τι λέει, θέλετε τα παιδιά σας να αποκτήσουν ευφυΐα, διαβάστε τους παραμύθια ή βάλτε τα να διαβάσουν παραμύθια. Αν θέλετε να γίνουν ακόμη πιο έξυπνοι, διαβάστε τους και άλλα παραμύθια. Αλήθεια. Ή βάλτε τα να διαβάσουν και άλλα παραμύθια. Γιατί αν το σκεφτείς, τα παραμύθια γενικότερα μας διδάσκουν τις μεγάλες αλήθειες της ζωής. Ναι. Με έναν πιο διαφορετικό τρόπο. Την υπομονή, την ευγένεια. Δηλαδή, αν σκεφτείς τους ήρωες, αγάπη, την αγάπη, την αφοσίωση, την οικογένεια. Το να μην συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο από αυτό που σου αξίζει. Θυμάσαι την ιστορία της Μπέλ. Βέβαια. Τη διαφορετικότητα, έτσι. Τη διαφορετικότητα στο να ακολουθούμε τα όνειρά μας, στο να θέλουμε την πρόοδο, να γίνουμε καλύτεροι. Και μια μέρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα που θα πούμε ποιες είναι οι αξίες που μας μαθαίνουν τα παραμύθια γενικότερα και θα κάνουμε παραλληλισμό. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, αυτό το παραμύθι μας έμαθε αυτό, αυτό μας έμαθε το άλλο. Σήμερα, αλλά σήμερα, Αλέξανδρε... Μπράβο, πήγαινε με να δω τι έχεις ετοιμάσει, γιατί με έσκασες. Θα μιλήσουμε για ένα γερμανικό παραμύθι που είχε γερμανικές ρίζες, των αδελφών Γκριμ. Εκδόθηκε στο βιβλίο τους το 1812 και ονομάζεται... Για πες μου. Για πες μας. Ποια είναι η Αγία Βαρβάρα? Θα δεις λίγο. Και ονομάζεται, ποια ήταν αυτή με τα μακριά μαλλιά? Ποια ήτανε? Η Ραπουνζέλ. Μπράβο. Αλλά να σε ρωτήσω, όχι, όταν λέω ποια είναι η Αγία Βαρβάρα, όχι, δεν ξέρω. Θα δεις. Αλλά τον παραλληλισμό. Η Αγία Βαρβάρα με τη... Έχει μεγάλη σχέση, θα το δεις. Τρέλα, ναι, με αγγελική κούκουρα με τη Ραπουνζέλ. Οπότε λοιπόν είναι από τις ιστορίες που εξέδωσαν οι αδελφοί Γκριμ, οι γνωστοί παραμυθάδες, το 1812, αλλά βασίζεται σε μια παλαιότερη ιστορία του Φρίντριχ Σούλτς του 1790, που έγινε προσαρμογή, και αυτό με τη σειρά του βασίζεται σε ένα ακόμα πιο παλιό ιταλικό παραμύθι του 1600, που λεγόταν Πετροσινέλα του Τζιαμπατίστα Μπαζίλε. Είναι μια πολύ παλιά ιστορία δηλαδή. Τώρα, επειδή με ρώτησε, θέλω να σου πω πρώτα τη σχέση έχει με την Αγία Βαρβάρα. Όχι, θέλω να μου το πας από την αρχή για να σε παρακολουθήσω. Θα πούμε τότε, λοιπόν, εγώ τώρα το θα κάτσω και θα ακούσω τη δασκάλα να μου πει το παραμύθι. Ναι. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα ζευγάρι που ήθελε πυκνωσμένα να κάνουν ένα παιδί. Και έτσι λοιπόν, όταν έμεινε έγκυος η σύζυγος, λιγουρεύτηκε στο. Στην ελληνική εκδοχή του παραμυθιού, στη μετάφραση, λέγει ότι λιγουρεύτηκε μαρούλια από τον κήπο της διπλανής μάγισσας. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά λεγόταν λυκοτρίβιλα και ήταν κάτι σαν τη σημερινή γλιστρίδα. Ναι. Και το φυτό αυτό λεγόταν έτσι, Ραπουνζέλ. Αλήθεια. Γι' αυτό ονομάσανε και το κορίτσι. Ναι, αλλά το Ραπουνζέλ έχει να κάνει με το πολύ μακρύ μαλλί και το ξανθό. Έτσι το έχουμε μάθει να έτσι το κάνουμε. Έτσι το έχουμε μάθει εμείς. Και είναι και υπάρχει και η ταινία της Disney, το ξέρεις, ναι. Μαλλιά κουβάρια. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, η γυναίκα λιγουρεύτηκε λοιπόν αυτή τη γλιστρίδα. Ο σύζυγος κρυφά πήγε στον κήπο της μάγισσας για να τα κόψει. Αλλά το ήθελε και δεύτερη φορά. Και τελικά τον συνέλαβε η μάγισσα. Και τον έβαλε να της υποσχεθεί ότι μόλις το παιδάκι θα της το δώσουν, μόλις μεγαλώσει λίγο. Τι λέει. Και όταν έγινε 7 χρονών, πήρε τη Ραπουνζέλ, την ονόμασε Ραπουνζέλ εκ του φυτού, ξέρεις, που είχε λιγουρευτεί η μητέρα του, έτσι λεγόταν το φυτό, είπαμε. Και την πήρε η μάγισσα. Η μάγισσα όταν έγινε 12 ετών, την έκλεισε σε ένα πύργο,
Και εκεί πέρα, επειδή είχε πολύ μακριά ξανθά μαλλιά, τα οποία δεν είχε κόψει ποτέ, της έλεγε να ρίχνει τα μαλλιά της, ρίξε κάτω τα μαλλιά σου, Ραπουντζέλ, να ανέβω τη χρυσή σκάλα, που αυτό είναι και μια έκφραση που δεν έχεις ακούσει στην pop κουλτούρα. Ναι. Ρίξε κάτω τα μαλλιά σου, την πραγματικότητα σημαίνει, όταν θα μεταφράσουμε το κρυμμένο μήνυμα, σημαίνει χαλάρωση του συνδυασμού σου και του δισταγμού σου. Χαλάρωση. Αυτό σημαίνει. Περνώντας ένας περαστικός πρίγκιπας από εκεί πέρα, άκουσε την Ραπουντζέλ να τραγουδάει και μαγεύτηκε από την ωραία φωνή της. Αν λέει, διότι εκεί πέρα δεν υπήρχε πρόσβαση πώς θα πάει. Παραφύλαξε λοιπόν και είδε την κυρία μάγισσα να ανεβαίνει και έτσι μια μέρα λοιπόν το έκανε για αυτός. Και πηγαίνοντας εκεί, ερωτεύτηκε τη Ραπουντζέλ, ερωτεύτηκαν, αλλά έλα όμως που του τσάκωσε η κυρία μάγισσα. Και? Και... Εγώ το έχω δει αποσπασματικά τη Ραπουντζέλ, να ξέρεις, δεν το έχω δει ολόκληρο. Ναι, γι' αυτό το λέω τώρα. Έχω δει ολόκληρο. Και μετά λοιπόν, αφού ανέβηκε πάνω η γριά μάγισσα, της έκοψε τα μαλλιά, την έστειλε σε ένα μέρος δύσβατο και απόμακρο και έδεσε τα μαλλιά μεταξύ τους και όταν ο πρίγκιπας πέρασε από κάτω και τη ζήτησε να ρίξει τα μαλλιά της, αυτή έριξε εκείνα τα μαλλιά που είχε κόψει, ανεβαίνει πάνω ο πρίγκιπας, τη βλέπει και του λέει τώρα θα σε τιμωρήσω για αυτό που έκανες. Γιατί παρεύει τους κανόνες, έτσι, μην ξεχνάμε. Βεβαίως. Και ρίχνοντας τον κάτω, πέφτει σε κάτι πουρνάρια, αλλά αυτά τα πουρνάρια ήταν πολύ αγκαθωτά και του τρύπησαν τα μάτια και τον έκαναν να τυφλωθεί. Τριγυρνώντας λοιπόν από εδώ και από εκεί ο χαμένος και τυφλωμένος πρίγκιπας, άκουσε τη φωνή της Ραπουντζέλ, γιατί είπαμε ότι είχε και ωραία φωνή, ήταν και τραγουδίστρια. Την άκουσε να τραγουδάει, η Ραπουντζέλ τον αγκάλιασε, και τα δάκρυά της που έπεσαν πάνω στα μάτια του, θεράπευσαν τα μάτια του. Και μετά ανακάλυψε ότι είχαν κάνει και δίδυμα, έτσι, να μην το ξεχάσουμε κι αυτό. Α, τι ωραίο να, που είναι. Πολύ ωραίο, έτσι. Να σου πω. Δηλαδή τα δάκρυά της ήταν θεραπευτικά. Τώρα θέλω να πούμε δύο πράγματα, να κινηθούμε σε δύο άξονες. Πρώτον θέλουμε να πούμε τη σχέση με την Αγία Βαρβάρα, τι έχει. Και δεύτερον θα σου πω τα κρυμμένα νοήματα, θα τα βρούμε μαζί, έτσι. Ωραία. Η σχέση που έχει με την Αγία Βαρβάρα είναι η εξής. Λέγεται ότι η ιστορία της Ραπουντζέλ, όπως την ξέρουμε από τους αδελφούς Γκριμ, από την παλιά ιταλική ιστορία και από το παραμύθι του Σούλτς, στην πραγματικότητα βασίζεται σε μια πρώιμη χριστιανική ιστορία του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Όταν αυτοκράτορας Ρωμαίος ήταν ο Μαξιμιανός, να το κλείσω αυτό, να το ξέρεις. Το κλείσω αυτό το μόνιτο. Σε μια πόλη της Μικράς Ασίας, στην Νικομίδια, ζούσε ένας έμπορος ειδωλολάτρης, ο Διόσκορος. Αυτός ήταν ο φανατικός ειδωλολάτρης. Αυτός είχε μια πανέμορφη κόρη, την οποία ήθελε να αποκλείσει, ήταν πάρα πολύ όμορφη και καλή, και ήθελε να την αποκλείσει από τις κοινωνικές συναναστροφές για να την προστατεύσει με κάποιο τρόπο, και την έκλεισε μέσα σε ένα πύργο που είχε, και της έφτιαξε και δικό, και σε ένα πύργο, και της έφτιαξε και δικό της μπάνιο, γιατί τότε υπήρχαν μόνο δημόσια λουτρά, Αλέξανδρα. Σαφώς. Δεν είχαν τα σπίτια μπάνιο για να κάνουν μπάνιο και τα λοιπά. Πήγαιναν στα χαμάμ, στα δημόσια λουτρά και τα λοιπά. Και έτσι που λες λοιπόν, ενώ ήταν δύο τα παράθυρα, αυτή έκανε και ένα τρίτο. Εκμυστηρεύτηκε λοιπόν κρυφά στον πατέρα της ότι είχε προσιλητιστεί στο χριστιανισμό. Τι θα μου κάνεις? Καλή, τίποτα καλέ. Και είχε προσιλητιστεί στο χριστιανισμό. Μυστικά, μέσω μιας παραμάνας. Αυτός όμως ο πατέρας της ήταν φανατικός ειδωλολάτρης και θέλοντας να την τιμωρήσει γι' αυτό, την παρέδωσε στον Ρωμαίο Έπαρχο. Τελικά ο Ρωμαίος Έπαρχος, επειδή ήταν πολύ όμορφη. επειδή ήταν πολύ όμορφη κοπέλα, ήθελε να τη σώσει και την υπέβαλε αρχικά σε βασανιστήρια, αλλά δεν ήθελε να τη σκοτώσει. Τελικά όμως αναγκάστηκε να τη σκοτώσει και ο ίδιος ο δήμιός της ήταν ο πατέρας της, ο οποίος αφού την αποκεφάλισε, κεραυνοβολήθηκε την ίδια στιγμή και πέθανε. Και αυτή η κόρη είναι η γνωστή μας Αγία Βαρβάρα, που τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου. Απίστευτο! Ναι. Δηλαδή η ιστορία στην πραγματικότητα βασίζεται και εκεί. Γιατί αυτή ήταν η κόρη που ήταν κλεισμένη σε ένα πύργο. Δηλαδή λένε ότι το παραμύθι
Γιατί αυτή η ιστορία η παλαιοχριστιανική είναι πολύ πιο. Και πολλά κοιναστικά και πολύ πιο παλιά. Σοφώς. Οπότε αυτή η Ραβουζέλ ήταν η Αγία Βαρβάρα που εορτάζεται η μνήμη τη 4 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Να πούμε τώρα. Πάμε λίγο να βγάλουμε τα νοήματα. Να βγάλουμε τα νοήματα που, που σου αρέσουν, είπαμε. Αφού να ξεκινήσουμε από την αρχή. Λέμε ότι η γυναίκα στην αρχή λιγουρεύεται τη γλιστρίδα, το φυτό Ραπουζέλ. Άρα καταλαβαίνει η Μάγισσα ότι είναι έγκυος και ξέρει πώς θα κινηθεί. Ξεκινάμε από εκεί. Μετά, ο πύργος στον οποίο κλείνεται η Ραπουζέλ σε ηλικία 12 ετών. Αν σκεφτείς ότι η ηλικία των 12 ετών είναι η αρχή της εφηβείας, έτσι. Και είναι η αρχή της σεξουαλικής αναζήτησης. Τη σεξουαλική ταυτότητά μου. Εκεί είναι τα χρόνια. Ναι, γενικά. Είναι η σεξουαλική περιέργεια, επειδή μου ξεκινάει τότε, στην ηλικία των 12 ετών. Γι' αυτό λοιπόν και η μάγισσα την κλείνει στον πύργο σε αυτήν την ηλικία. Οπότε η ηλικία των 12 ετών που κλείνεται στον πύργο είναι συμβολική. Ο πύργος, αν το σκεφτείς, είναι φαλικό σύμβολο. Έτσι. Α, πού με πάει, γι' αυτό θέλω να μένω σε πύργο. Και με αυτό λοιπόν τον τρόπο, με ένα πύργο. Την απομακρύνει από την κοινωνία και τον πειρασμό, έτσι. Και είναι και το σύμβολο της σεξουαλικής καταπίεσης της κοπέλας. Μάλιστα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν την αφήνει να ελευθερωθεί. Δεν την αφήνει να ελευθερωθεί. Αυτό το άσε κάτω τα μαλλιά σου, το είπαμε τι είναι. Mm-hmm. Είπαμε απελευθερωνόμαστε από τους ενδιασμούς και από τους δισταγμούς. Και... ενώ σε άλλη περίπτωση λέμε ότι πιάσε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου. Ναι, ωραίο και αυτό, πιάσε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου, έτσι, ναι. Το όλο το περίεργο είναι το εξής. Ενώ η μάγισσα ήταν η μητέρα της θεωρητικά, της κοπέλας, αυτή επιλέγει τον πρίγκιπα, δηλαδή αναβάζει τον πρίγκιπα με τα μαλλιά της. Έτσι. Ναι. Και κάτι που δεν υπάρχει, δηλαδή που όταν του έκαναν κάποιες μικρές μετατροπές οι αδελφοί Γκριμ του παραμυθιού, η κοπέλα είχε πει στη μητέρα της ότι η μαμά γιατί με στενεύει φούστα μου στη μέση, είναι επειδή είχε μείνει έγκυος τελικά. Και δεν το είχε καταλάβει. Από τον πρίγκιπα, ναι. Οι αδελφοί Γκριμ το έχουν αλλάξει ως εξής. Και λένε, μαμά, δηλαδή στο τέλος προδόθηκε μόνη της την ουσία, όπως λέει το παραμύθι των Γκριμ, γιατί είσαι πιο βαριά από τον πρίγκιπα όταν ανεβαίνεις. Που σημαίνει ότι η κοπέλα, επειδή ήταν αποκομμένη από τον έξω κόσμο, είχε μια εξαιρετική αθωότητα και ήταν και κάπως αφηρημένη. Και έτσι είπε αυτό που θα έπρεπε να κρύψει. Και έτσι έφυγε χωρίς να το καταλάβει. Ναι, και της ξέφυγε. Και αυτό το ότι επιλέγει τον πρίγκιπα είναι στην πραγματικότητα η νίκη της νέας γενιάς απέναντι στην παλιά. Δηλαδή διαλέγει τον πρίγκιπα ενώ η άλλη είναι μητέρα της, υποτίθεται. Έτσι. Τώρα, όσο αφορά το μοτίβο της τύφλωσης. Τα μάτια γενικά στα παραμύθια και στους μύθους έχουν να κάνουν με τη γνώση. Έτσι. Ο πρίγκιπας λοιπόν, αφού είχε τη γνώση, αφού είχε πολύ περισσότερες επαφές από τη Ραπουνζέλ με τον εξωκόσμο, ήξερε ότι αυτό που έκανε ήταν απαγορευμένο. Αυτή πιθανόν δεν το ήξερε, γιατί δεν είχε επαφές με τον εξωκόσμο. Αυτός λοιπόν, αφού το ήξερε αυτό και παρεύει τους κανόνες και τους νόμους, έπρεπε να τιμωρηθεί γι' αυτό. Έτσι λοιπόν με την τύφλωση, αφού τα μάτια σημαίνει το φως και η γνώση, πηγαίνει στην άγνοια. Ναι, βέβαια όμως μετά έρχεται η θεία δίκη και του ξαναδίνει το φως. Ναι. Γιατί αυτός υποτίθεται ότι ήξερε πώς λειτουργούσε ο κόσμος, έτσι. Οπότε η απώλεια της γνώσης είναι η τύφλωση με αυτόν τον τρόπο. Τώρα το δάσος που το συναντάμε σε πάρα πολλά παραμύθια είναι. Αυτό το μακρινό, το κόσμο, το άπιαστο, το δύσκολο, όλο αυτό, έτσι. Και γενικότερα το παραμύθι Αλέξανδρε αυτό είναι αφιερωμένο στην επιθυμία, γενικά, στη σεξουαλική οριμότητα και στην αναπαραγωγή. Βλέπουμε ότι ο πρίγκιπας και η Ραπουνζέλ είχαν κάνει και δίδυμα, έτσι. Τα οποία ξέρουν πώς το ονομάσανε. Το οποίο όχι, δεν ξέρουμε, όχι. Α, να μας το πούνε. Είναι αφιερωμένο στη γνώση και στην άγνοια, το παραμύθι. Είναι αφιερωμένο στη νίκη της νεότερης γενιάς απέναντι στη γυραιότερη γενιά. Πάντως, αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι ένα παραμύθι το βλέπεις και μένει στην ομορφιά αυτής της κοπέλας. Ναι. Λέει, τα μικρότερα παιδιά που το βλέπουν, θέλουν να μοιάσουν στη Ραπουνζέλ για τα μακριά μαλλιά που τα χτενίζουν. Ναι, ναι. Όμως βλέπεις ότι τα μηνύματα είναι πολύ διαφορετικά. Και πολλά. Και πολύ, πολύ πιο
βαθιά από το ένα μακρύ ξανθό μαλλί. Ακριβώς, έχουν πολύ περισσότερο βάθος. Και πολλά από αυτά τα και παραμύθια. Και γι' αυτό είπες και στην αρχή ότι τα παραμύθια δίνουν μια σοφία. Μια σοφία. Βασίζονται και σε αληθινές ιστορίες κάποια από αυτά. Ποιο παραμύθι θα πούμε την επόμενη φορά? Θες μικρή Γοργόνη, να θες τα χοντρούτα. Θα πούμε το παραμύθι του λεπτού που έγινε χοντρός. Από πλούσιο στοχό και από πολλά τίποτα. Ναι. Αυτό συμβαίνει σε πολλά παραμύθια. Υπάρχει η απότομη εναλλαγή της τύχης. Ναι. Ναι. Ξέρεις, κοίταξε να δεις. Είναι πολλοί άνθρωποι, Αλέξανδρα, οι οποίοι από μία ιδιοτροπία της τύχης. Από μία ιδιοτροπία της τύχης πρόλαβα. Από μία ιδιοτροπία της τύχης, χωρίς να το αξίζουν κάποιες φορές. Βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά ψηλή θέση ή απέκτησαν ένα πολύ μεγάλο δώρο. Αλλά αυτά είπαμε ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται βήμα-βήμα. Όταν ξαφνικά. Και πρέπει να μπορείς. Πρέπει να μπορείς. Δηλαδή δεν είναι μόνο τι θέλουμε στη ζωή. Εγώ λέει μπορεί να θέλω να σου κάνω μπορούμε... με δώρο μια λαμπορκίνη. Αν εσύ δεν ξέρεις να την οδηγήσεις, θα σκοτωθείς. Δεν είναι μόνο τι θέλουμε στη ζωή, είναι και τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Μπράβο. Οπότε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να έχουμε στο νου μας πάντα ότι όταν επιθυμούμε κάτι, να ξέρουμε ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Και όταν λέμε υποστηρίξουμε, δεν εννοώ για μια φορά και για δύο, για ένα χρόνο κτλ. Μιλάμε για να το υποστηρίξεις σε βάθος. Ότι μέσα από αυτό οριμάζεις και εξελίσσεσαι. Να το καλλιεργήσεις, να το αναβαθμίσεις, να το προχωρήσεις, να το εξελίξεις. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποια δεδομένα για να γίνουν αυτό. Δεν πειράζει, αγάπη μου, τέλεια. Κλείνουμε με ραμπουζέλ για να αλλάξω και να επιστρέψω. Στην υγειά σας και από μένα και από την Αγγελική, τι είπαμε ότι στην πίνουμε από το Γιάννη μας το έφερε. Μίλω με μέντα, πολύ ωραία. Μίλω με μέντα, καταπληκτικό. Φανταστικό. Γιάννη μου, στην υγειά σου και στην υγειά σου, στη λεβεντιά σου και στην αρχοντιά σου και στη θλίψη κάποιων. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση, υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Οι MC Biocosmetics με τη Messinia Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής cannabis για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα αποκτάς και πάλι τη νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com. Γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Νικέας. Έπιπλα για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Epiplagoranikeas. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, βρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εγώ σήμερα έκανα το μοντέλο. Αλλάζω, αλλάζω, ξαναλλάζω για να φύγω και να ξαναλλάξω. Χαλάλι σας όμως, γιατί εδώ είμαστε μόνο για να περνάτε εσείς καλά. Και το βίντεο το οποίο έχω επιλέξει για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής είναι μέσα από αυτά που μας κάνουν λίγο να ξεφεύγουμε, ρε παιδί μου. Λίγο να γελάσουμε, λίγο να θυμηθούμε παραλίες, θάλασσες, βουτίτσες, τουμπίτσες, όλα αυτά τα ωραία. Γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Ha 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 ha
Go, go, go. Oh, he hit it! Oh! One, go. No, dude, my. Julia's at. Whoa, Grace is really bouncing. A E E I O O O. That's vodka. That's staying in. That's staying in. And I'm trying to get away so you don't make me go. He's about to land on the tree, he says. I say, from where he's holding that. I don't like it either. Go on your belly and flip it. Did you get it? Shit, also. Nee, oeh. Ah, ai. Nee, bre. Nee. 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 Go on, Jenko. Oh. Naughty commute. Oh, jump in the water. Coming back from work. Little does she know she will be the water bomb. Yeah.
Watch, it's gonna go into her window. Ah, the cameraman's on the floor. That was hard. Leave it on the jet plane. Oh, my God! Spent the last 5 minutes looking for our friend and couldn't find her, and welcome to Jackass. That awkward moment your parents won't let you get a diving board, so you have to build one yourself. Oh, oh, what? I said knee board is a lot easier than white board. Yeah, you do. Ow! Oh. Doing it. Oh, you did it! You did it! But you got your knees while you're at it. You're okay. Oh my God. Nice landing. Set. Go.